να πάρουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας με την άφιξη του πρώτου μεγάλου κουραζερόπλαιου, διότι είχαμε ακόμα ένα τον Μάιο, στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, έξω από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Η εξέλιξη αυτή είναι πάρα πολύ θετική, δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανάπτυξης στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, που ας σημειωθεί μετά το 1974, δεν έχει ξανάρθει από το εξωτερικό σκάφος, είτε κρουαζερόπλοιο είτε εμπορικό. Έχει και τη συμβολική του σημασία αυτό. Τη συμβολική του σημασία, και μέχρι να ανοίξει μετά από αγώνα που πιστεύω ότι θα κάνουμε ξανά η Αμόχωστος, η Μαρίνα Αγίας Νάπας, όπως και μετέπειτα η Μαρίνα στο Παραλίμνη, θα υποδέχονται κρουαζερόπλοια για την ανάπτυξη της ελεύθερης περιοχής της Αμοχώστου, που χαρακτηρίζεται μια εποχιακή, έτσι, τουριστική περίοδο. Κυρίως καλοκαίρι. Κυρίως καλοκαίρι, οπότε με αυτή την εξέλιξη δίνεται πλέον η δυνατότητα να έχουμε κρουαζιερόπλια, και φανταστείτε ότι κάθε κρουαζιερόπλιο φέρνει 3.000 επιβάτες, οπότε ο στόχος για μας είναι το 2023 να έχουμε 25 κρουαζιερόπλια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 70.000-75.000 κόσμος στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου σε περιόδους Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, είναι μια τεράστια οικονομική ένεση για όλη την περιοχή. Ναι, και είναι και πυλώνας ανάπτυξης η κρουαζιέρα, διότι αρχίζει από μόνη της και προσελκύει και άλλα πράγματα. Ακριβώς, δεν είναι μόνο οι επιβάτες. Ακριβώς, θα προσελκύσει και άλλους τομείς, θα αναδειχθούν και τα παραδοσιακά χωριά, θα αναδειχθούν χώροι και αξιοθέατα της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, διότι όλοι αυτοί οι επιβάτες θέλουν να δουν την παράδοση της Κύπρου, θέλουν να δουν πώς ζουν οι Κύπροι, και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε μέσω της κρουαζιέρας. Και να βιώσουν και την τουριστική κυπριακή εμπειρία. Ακριβώς. Έτσι, το έχει πει και ο υφυπουργός, ότι είναι μέσα στα σχέδια να αναβιώσει ο κυπριακός χαρακτήρας και να βγει προς τα έξω. Όχι να αλλάξουμε εμείς το χαρακτήρα μας για να έρχονται τουρίστες. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος, να αναδείξουμε τις παραδόσεις μας και να γνωρίσουν οι ξένοι επιβάτες πώς ζούσαμε και πώς ζούμε οι Κύπροι πραγματικά στα χωριά, και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. Τώρα είναι σε πλήρη λειτουργία η Μαρίνα. Η Μαρίνα, το λιμενικό κομμάτι είναι σε πλήρη λειτουργία. Το εμπορικό έχει ανοίξει ένα μεγάλο μέρος του, και ευελπιστούμε ότι τον Απρίλιο του 2023 θα είμαστε σε πλήρη, στο 100% της λειτουργίας. Καλές δουλειές να ευχηθούμε. Και να πάει καλά αυτό το project που έχει όλη η επαρχία έχει επενδύσει, και η Κύπρος αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος, και πιστεύουμε ότι μπορεί η Μαρίνα Αγίας Νάπας να αποτελέσει τον κόμβο ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Και αυτό είναι και ο στόχος, και η συνεργασία μας με τους τοπικούς δήμους και κοινότητες πιστεύω θα φέρει πολύ, πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Τώρα, εσείς ήρθατε εδώ πέρα για τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, αλλά δεν γίνεται, θα σας κρατήσουμε, γιατί είστε και από την άλλη σας ιδιότητα εδώ, πονάβαρχος αναποστρατεία. Εμπάρκο όπλων ήρθε, κύριε Φυτηρή. Είναι περισσότερο μια πολιτική κίνηση παρά μια στρατιωτική? Δεν θα περιμένουμε αμερικανικά όπλα στην Κύπρο? Πιστεύω ότι είναι μια πολιτική κίνηση περισσότερο, και ευχάριστη πολιτική κίνηση, αλλά δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες και να επενδύσουμε στο στρατιωτικό τομέα επάνω στην άρση του εμπάρκο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι, κάθε χρόνο θα αξιολογούμαστε αναλόγως με το πώς εκτελούμε σε εισαγωγικά τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ σε αυτό όσον αφορά το στρατιωτικό τομέα, διότι μην ξεχνάμε ότι απέναντι μας είναι η Τουρκία, και η Τουρκία έχει πολύ περισσότερα συμφέροντα, η Αμερική έχει πολύ περισσότερα συμφέροντα με την Τουρκία. Mm-hmm. Το μέγεθός μας δεν μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι η Αμερική θα επιλέξει εμάς αντί της Τουρκίας, εάν η Τουρκία στραφεί ξανά προς την Αμερική. Έτσι. Καλά, είναι ανάγκη να διαλέξει έναν από τους δύο η Αμερική. Μπορεί να διαλέξει και τους δύο, ακόμα και με την δύσκολη κατοχή που έχουμε. Μακάρι. Νομίζω ότι για να τους διαλέξει για τους δύο θα πρέπει να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να δεχτούμε και εμείς. Θέλουμε και εμείς αυτό να συμβεί. Είναι προφανές. Πάντως είναι και ένα μήνυμα ότι πλέον η Αμερική δεν βάζει όλα τις τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Δεν τα βάζει όλα στο ίδιο καλάθι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και εμείς να αξιολογούμε τι έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι. Και δεν νομίζω ότι η Αμερική έχει δεσμευτεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσουν
την Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιαδήποτε κρίση. Mm-hmm. Το ευελπιστούμε, αλλά δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να μας, να μας δίνει τη σιγουριά για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να τηρήσει, να κρατήσει, μάλλον να λειτουργεί με πολύλεπτους χειρισμούς, ειδικά στο ότι είμαστε στη διαχωριστική γραμμή των σφαιρών επιρροής Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Χρειάζονται πολύλεπτοι χειρισμοί για να μην στο τέλος γίνουμε αναλώσιμοι σε αυτή τη διαμάχη. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, εσείς που τα παρακολουθείτε γνωρίζουμε πάρα πολύ στενά. Φοβάστε ότι είμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να ξεσπάσει ένα ατύχημα ή μπορεί να γίνει κάτι που να αρχίσει πραγματικά, δηλαδή να μιλάμε για πολεμικές πλέον? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν θα κάνει το λάθος η Τουρκία να χτυπήσει ή να προβεί σε μια προβοκάτσια στο Αιγαίο. Αν θα το έκανε αυτό, θα το έκανε την εποχή που οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ήταν σε μια κρίση, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που είχε προβλήματα πράγματι και το ναυτικό και η αεροπορία και ο στρατός. Σήμερα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν πάρει το πλεονέκτημα και δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα κάνει αυτό το λάθος. Όμως υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να κάνει κάποια προβοκάτσια την επόμενη χρονιά πριν τις εκλογές και αν οι δημοσκοπήσεις δίνουν το αποτέλεσμα ότι ο Ερντογάν θα χάσει τις εκλογές, πιθανόν για να δικαιολογήσει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ναι, να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο που να του δίνει αυτή την ευκαιρία. Μιλούσαμε το πρωί στο Ράδιο Πρώτο με έναν άλλον αναλυτή, ο οποίος έβαλε κάτω, τον κύριο Σταθακόπουλο, έβαλε κάτω και το αντίστροφο ενδεχόμενο, κύριε Φυτηρή. Δηλαδή να επεκτείνει ο Ερντογάν την θητεία του μέσω μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Τουρκία, γιατί όντως οι δημοσκοπήσεις δεν τον φέρνουν μπροστά, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, ότι ο Ερντογάν είναι τόσο αλαζονικός και τόσο είναι ασθενής με την εξουσία, που θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να κρατήσει την εξουσία στην Τουρκία, είτε με φαινομενικά δημοκρατικές διαδικασίες, ναι, είτε με αναγκαστικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που θα του δώσουν το δικαίωμα, εισαγωγικά, να αναβάλει τις εκλογές επαόριστα. Ναι, βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα διαβάζουμε υπό διάφορα πρίσματα της ασφάλειας, της πολιτικής επιβίωσης του ίδιου του Ερντογάν και της οικονομίας, κύριε Φυτηρή, γιατί ένα θερμό επεισόδιο, ένας πόλεμος ή μια αναταραχή πλήττει και το τουριστικό προϊόν που τόσο ανάγκη το έχει η Τουρκία. Είναι και αυτό στο ζύγι. Είναι και αυτό στο. Νομίζω όμως ότι η αλαζονία του τον σπρώχνει να σκέφτεται μόνο πώς θα μείνει στην εξουσία ανεξαρτήτως του πόσο θα στοιχήσει στην τουρκική, μάλιστα, κοινή γνώμη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια να πολλά. Να ευχηθούμε, ναι, διότι ο τουρισμός είναι δύο θέματα, τουρισμός και ασφάλεια, και η οικονομία και ασφάλεια, ναι, που είναι αλληλένδετα. Χωρίς οικονομική άνεση και οικονομική ευρωστία, έτσι, δεν μπορούμε να δαπανίσουμε ούτε για την ασφαλεία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Φυτηρή. Εμείς όμως θα παραμείνουμε ακριβώς σε αυτό το θέμα και θα καλωσορίσουμε τη Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕ.